Κύριε Υπουργέ, όπως είναι γνωστό, η συντριπτική πλειοψηφία των ναυταθλητικών ομήλων δεν έχουν δικές τους εγκαταστάσεις και υποδομές για να καλύψουν τόσο τις ανάγκες που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία των τμήματων τους και των εθνικών ομάδων, όσο και τις ανάγκες για αποθήκευση και προστασία του εξοπλισμού και των σκαφών που χρησιμοποιούν για την προπόνηση και την προετοιμασία των αθλητών τους. Είναι γνωστό επίσης ότι τους έχουν παραχωρηθεί χώροι ελιμενισμού και χερσαίων εγκαταστάσεων, μαρίνες, πλωτές, προβλήτες και άλλα, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτές οι συμβάσεις παραχώρησης, με τις οποίες έχουν παραχωρηθεί αυτοί οι χώροι, ποικίλουν. Και αυτό γιατί εμπλέκονται δήμοι, κτηματική υπηρεσία, λιμενικό ταμείο, εταιρεία κινήτων δημοσίου, που ο καθένας από αυτούς έχει το δικό του βιλαέτη. Οι σχεδιασμοί για τουριστική και εμπορική αξιοποίηση αυτών των υποδομών έχουν ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι όμιλοι να κινδυνεύουν να διωχτούν από τις εστίες τους ή στην καλύτερη περίπτωση να εκβιάζονται για να πληρώσουν δυσβάσταχτο κόστος προκειμένου να παραμείνουν, με δεδομένο ότι η αλλαγή περιβάλλοντος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση όταν πρόκειται για ναυταθλητικούς ομίλους και παραθαλάσσιες υποδομές. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν τελειώνουν οι συμβάσεις παραχώρησης και έρχεται η ώρα της ανανέωσης τους, τους ζητούν υπέρογκα ποσά που ξεπερνούν τις δυνατότητες των συλλόγων και τελικά τους καταλογίζονται πρόστιμα που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αν προσθέσουμε φυσικά και την περίοδο της πανδημίας και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Οι σύλλογοι δηλαδή ουσιαστικά εκδιώκονται από τις εστίες τους. Και το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η αιτία βρίσκεται στην εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και των υποδομών που χρησιμοποιούν. Οφείλεται στην ακόρεστη δίψα για κέρδη, εξαναγκάζοντας γονείς και αθλητές να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Στη Δυτική Αττική τα προβλήματα αυτά δημιουργήθηκαν ως μέρος των γενικότερων σχεδίων για την παραχώρηση και εμπορική αξιοποίηση του νότιου παραλιακού μετόπου της Αττικής, που φτάνει μέχρι το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η Ολυμπιακή Μαρίνα στον Άγιο Κοσμά, τραγικό παράδειγμα, που φιλοξένησε το άθλημα της ιστιοπλοείας με τους Ολυμπιακούς του 2004 και από την οποία δεν δόθηκε ούτε καν ένα τμήμα της για χρήση ναυταθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι Ομοσπονδίες ζητούν, κύριε Υπουργέ, νομοθετική ρύθμιση που να λύνει συνολικά και οριστικά το πρόβλημα. Ρύθμιση που θα δώσει ανάσα σε αυτούς τους συλλόγους. Να παραμείνουν δηλαδή δίπλα στη θάλασσα μαζί με τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που χρειάζονται για τη λειτουργία τους. Και σας ρωτάμε, πρώτον, τι θα κάνετε έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση που θα διασφαλίσουν την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων από τους ναυταθλητικούς συλλόγους και τις αντίστοιχες ομοσπονδίες σε μόνιμη βάση, χωρίς να επιβαρυνθούν με υπέρογκα ενίκια και πρόστιμα, καθώς και την οργάνωση προγραμμάτων γνωριμίας και επαφής με τα αθλήματα της θάλασσας για τον σχολικό πληθυσμό. Και δεύτερον, να υπάρξει κρατική μέρημνα και ενίσχυση, συντήρηση και αποκατάσταση των υποδομών που χρειάζονται τα σωματεία προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία και την αποθήκευση του εξοπλισμού τους όπου χρειάζεται την κατάστασή του, καθώς και την πρόσβαση των σκαφών στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριος Ελευθέριος Αυγεννάκης. Κύριε Αυγεννάκη, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. 3 λεπτά για το ξεκίνημά σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, διότι με διευκόλυνε, δεδομένου ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχε κατευθεί ερώτηση και έπρεπε να συζητηθεί, δεν είχα τη δυνατότητα. Και έτσι μου δίνει την ευκαιρία σήμερα, κύριε Στιχάκη, να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα το οποίο μου κάνετε. Επίσης, να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση την οποία κάνετε σχετικά με τα θέματα των ομοσπονδιών του ναυταθλητισμού, όπως προείπατε. Και αυτό γιατί ο ναυταθλητισμός είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για εμάς, καθώς μας έχει χαρίσει πολλές διακρίσεις, αλλά και σημαντικές στιγμές χαράς και εθνικής υπερηφάνειας. Η ναυτική παράδοση της χώρας μας, όπως και η δύναμή της στο θαλάσσιο χώρο, είναι γνωστή. Έτσι και ο ναυταθλητισμός είναι ένα πεδίο το οποίο οφείλουμε να καλλιεργήσουμε συστηματικά ώστε να παραμείνει κορυφαίο. Και βλέπουμε, ξέρετε, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, νέα παιδιά, ασχολούνται με τα αθλήματα της θάλασσας, διότι συνδυάζει τη σωματική διάπλαση με τη γοητεία που ασκεί το υδάτινο στοιχείο. Το Υφυπουργείο Αθλητισμού ασκεί εποπτεία σε 4 ναυταθλητικά κέντρα. Το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων,
το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Χανίων, πίστα σλάλομ καγιάκ στον Εύνο ποταμό. Επίσης, οι εγγεγραμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις της επικράτειας που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα Πέλοπας σε ό,τι αφορά τα ναυταθλητικά κέντρα που εποπτεύονται από τους Δήμους είναι μόλις 4. Η πληθώρα επομένως των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας μας, είτε ανήκουν σε ιδιώτες, είτε χρησιμοποιούνται ως χώροι ελιμενισμού και χερσαίων εγκαταστάσεων, όπως μαρίνες και πλωτές προβλήτες. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για ομοσπονδίες του ναυταθλητισμού, αναφερόμαστε σε εξής 4 ομοσπονδίες: Ιστιοπλοεία, Κοπηλασία, Κανόε Καγιάκ και Θαλάσσιο Σκι. Κύριε συνάδελφε, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι ίσως από τις λίγες φορές που συμφωνούμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Πράγματι, οι ναυταθλητικοί όμιλοι στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική, δεν διαθέτουν δικαίωση εγκαταστάσεις. Πράγματι, οι συμβάσεις παραχώρησης εγκαταστάσεων σε ναυταθλητικούς ομίλους ποικίλουν. Δεν είναι ενιαίο το πλαίσιο. Πράγματι, εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί φορείς, όπως το Υπουργείο Αθλητισμού, η ΓΟΓΟΑ, η Δήμη, το Λιμενικό Ταμείο, η Χτηματική Υπηρεσία και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και η ΕΤΑΔΗ και το ΤΑΙΠΕΔ. Πράγματι, το ζήτημα της αδειοδότησης είναι επίσης σύνθετο και εξαιρετικά πολύπλοκο λόγω του γεγονότος ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς, αλλά κυρίως λόγω του ότι πρέπει να τηρείται μια σειρά προϋποθέσεων και προδιαγραφών. Όσον αφορά τώρα εμάς, το Υπουργείο Αθλητισμού, το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για την έκδοση προδιαγραφών με οδηγίες για τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης για τη διαδικασία έκδοσης αδειών που απαιτούνται για τη δόμηση και τη λειτουργία των ναυταθλητικών κέντρων. Ενώ με υπουργική απόφαση γίνεται η διαδικασία για δωρεά παραχώρηση κατά χρήση του ναυταθλητικού κέντρου. Στην απόφαση γίνεται αναφορά στη χρονική διάρκεια της παραχώρησης και επίσης επισυνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο συμφωνούν τα συμβαλόμενα μέρη στον τρόπο διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έχω επίσης επισημάνει πολλές φορές την πεποίθησή μου ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειας στον αθλητισμό θα συντελέσει καταλυτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού και στην καλλιέργεια του αθλητικού τουρισμού. Μέσα από τις διεθνείς διοργανώσεις, η χώρα μας στοχεύουμε να γίνει πόλος έλξης φιλάθλων από όλο τον κόσμο και όλων των αθλημάτων φυσικά, με σημαντικά ωφέλη για τις τοπικές οικονομίες, το εμπόριο, τον τουρισμό και την ενίσχυση της συνεργασίας. Μέσα από την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού, εργαζόμαστε πολύ σκληρά ώστε να ενισχύσουμε σε μεγάλο βαθμό την προσέλκυση μικρής και μεσαίας κλίμακας διοργανώσεων στη χώρα μας. Θυμίζω ότι ήδη διεκδικήσαμε με επιτυχία τη διοργάνωση των τρίτων παράκτημων μεσογειακών αγώνων που θα γίνουν στο Ηράκλειο του χρόνου το καλοκαίρι, ενώ προετοιμαζόμαστε εντατικά για τη διεκδίκηση των 21ων μεσογειακών αγώνων για τα επόμενα χρόνια. Ενώ σχετικά με την ιστιοπλοεία, τις επόμενες εβδομάδες έχουμε το Aegean 600 που ετοιμάζει με απόλυτη επιτυχία. Είμαι βέβαιος ότι ήδη τα μηνύματα είναι πολύ ισχυρά. Ένας από τους θεωρητικότερους ιστιοπλοϊκούς ομίλους που στο τιμόνι του βρίσκεται ο κ. Μαρακουδάκης. Τώρα, στη δευτερολογία μου, θα αναφερθώ με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα οικονομικά στοιχεία τα οποία επικαλεστήκατε και που είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Συντηχάκη, 3 λεπτάκια για εσάς. Είναι όντως γεγονός ότι πολλά νέα παιδιά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον ναυταθλητισμό. Μόνο που η πολιτεία στέκεται αναντίστοιχα στο πλευρό τους. Και θα έλεγα μάλιστα ότι το Υπουργείο Αθλητισμού και η κυβέρνηση συνολικά, για να μην το πάρετε και προσωπικά δηλαδή, αδιαφορεί στην κυριολεξία. Όχι μόνο για τον αθλητισμό, γενικότερα για τα ζητήματα του λαϊκού αθλητισμού, να το πω διαφορετικά, για να συνεννοούμαστε. Και εξηγούμε πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν 160 όμιλοι, ναυτικοί όμιλοι, ναυταθλητικοί όμιλοι στη χώρα. 160. Αυτοί που μπορούμε να πούμε ότι επιβιώνουν, γιατί έχουν ιδιόκτες εγκαταστάσεις, μετρούνται στα δάχτυλα του χεριού ή των δύο χεριών, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, Ναυτικός Όμιλος Ελλάδας, Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, κάποιοι που έχουν ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Ζωή να έχουν. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, για να μην παρεξηγηθούμε.
αλλά το υπόλοιπο 90% των ομίλων έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Μάλιστα, 35 σωματεία έχουν στείλει επιστολές που θέτουν σοβαρά ζητήματα εγκαταστάσεων και υποδομών για τα πανάκριβα ενίκια και την έλλειψη προστασίας του εξοπλισμού τους. Αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη η κυβέρνηση. Πολιτεία. Προφανώς τα γνωρίζει. Αλλά εδώ, επιτρέψτε μου, θέλει χρήμα. Θέλει σχέδιο. Θέλει πολλά πράγματα. Θα σας πω τώρα. Ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών. 2.000 μέλη. 300 αθλητές, αθλήτριες και 35 άτομα με ειδικές ανάγκες. Και εδρεύει στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά. Με χρυσιδάνιο. Με την παραχώρηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τους έγινε έξωση. Για να εξυπηρετηθούν τι ήταν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, χωρίς να υπάρξει η πρόβλεψη μετεκατάστασή τους. Υπήρξαν μεγαλοστομίες διάφορες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε κρεμότητα το θέμα. Προβλήματα αντιμετωπίζει ο Ναυτικός Όμιλος Φαλήρου, ο οποίος στο κάτω-κάτω προϋπήρχε του Φλίσβου. Όταν έγινε η Μαρίνα, υπογράφηκε συμφωνητικό χρήσης μέχρι το 2025 και τώρα βρίσκεται στη δύσκολη θέση να διαπραγματεύεται με το Φλίσβο για το αν θα παραμείνει. Με τι ενίκιο, παρακαλώ, 350.000 ευρώ το χρόνο. Μα πάμε καλά. Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, με το που πήρε τη Μαρίνα στον Άλυμο ο Ελάκτορ, κλήθηκε να πληρώνει ενίκιο 5.000 ευρώ το μήνα. Αντίστοιχα, τρία σωματεία στην Καλυθέα, Ναυταθλητικός Όμιλος της Ζηφιών, Σύλλογος Εραστεχνών Αλλιών της Ζηφιών, ο Ιστιοπλοϊκός του Προσωπικού της ΔΕΗ και του Συλλόγου Προσωπικού ΟΤΕ, κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο και χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις μετεγκατάστασης. Μια ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο ο Δήμαρχος Καλυθέας, δικός σας, της Νέας Δημοκρατίας, να ζητάει να πληρώνουν για τα σκάφη από το 2012 μέχρι το 2016, που στο κάτω-κάτω δεν υπήρχε τότε κάποια συμφωνία. Και έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα, ο αποχαρακτηρισμός της Μαρίνας, της Καλυθέας, από ναυταθλητική σε εμπορική τουριστική, με απόφαση του Δήμου Καλυθέας, για να ανοίξει ο δρόμος φυσικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να μην μιλήσουμε για τις ελλείψεις στη συντήρηση της Μαρίνας, με ό,τι κινδύνους έχει για τους αθλούμενους. Και όπου αναλαμβάνουν να κάνουν κάποιες επισκευές, αφού δεν τις κάνει η ίδια η πολιτεία, τους κυνηγούν, τους απειλούν, τους προπυλακίζουν και άλλα τέτοια. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες ναυτικών ομίλων που έχουν βιώσει τέτοιες απίστευτες καταστάσεις. Από ναυταθλητικές λοιπόν μαρίνες περάσαμε σε εμπορικές μαρίνες. Καθαρή μπίζνα με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Δηλαδή εξελίσσεται σε ένα πανάκριβο άθλημα. Υπό αυτές τις συνθήκες και ελάχιστοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης. Θα σας πω το άλλο. Το γνωρίζετε ότι πληρώνουν έφια. Πληρώνουν έφια για χώρους που τους είχαν παραχωρηθεί και πλέον δεν τους έχουν ανανεώσει τα συμβόλαια, αλλά καλούνται να πληρώνουν έφια. Καλαμαριά. Παράδειγμα συγκεκριμένο. Και ενώ γνωρίζετε ότι τα οικονομικά της πλειοψηφίας των συλλόγων δεν τους επιτρέπουν να έχουν και τα στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα. 1.600 ευρώ κατά μέσο όρο το κάθε σωματείο από το στοίχημα για να συντηρηθούν και να επιβιώσουν και για να μπουν και στο Μητρό που χρειάζονται και εκεί τα λεφτά. Εμείς ως ΚΚΕ στηρίζουμε τα αιτήματα των ναυταθλητικών σωματείων για να συνεχίσουν το έργο τους, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η παραμονή των σωματείων σε μόνιμη βάση, χωρίς να επιβαρύνονται με νίκια και πρόστιμα. Είναι λοιπόν απαίτηση και των σωματείων και των ομοσπονδιών η κατοχύρωση όλων των παραπάνω που σας είπα με νομοθετική ρύθμιση, διότι είναι και πάρα πολλά θολά ζητήματα που απαιτούν την επέμβαση, να το πω έτσι, του Υπουργείου Πολιτισμού, όχι της αδιαφορίας. Το θέμα δεν είναι να δίνετε άδειες. Δεν είναι του Υπουργείου Πολιτισμού για να δίνει μόνο άδειες. Είναι για να ενισχύει χρηματοδοτικά τα σωματεία και τις ομοσπονδίες, για τη συντήρηση, για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, να δημιουργεί ένα καλό κλίμα για την πρόσβαση των νέων παιδιών εφόσον ενδιαφέρονται να μπουν στον ναυταθλητισμό. Αλλά αυτό φυσικά τώρα τι κουβεντιάζουμε. Αυτό έπρεπε να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα έχει την ευθύνη πρόβλεψης, επίβλεψης, σχεδίασης και υλοποίησης τέτοιων έργων, που αυτό μόνο το ΚΚΕ να το προτείνει. Ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Υπουργέ. Και εσείς 3 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διόρθωση στα όσα είπατε. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι 150 τα σωματεία, τα ναυταθλητικά. 160 είπε. 160, είναι 204. Εκ των οποίων τα 193 σωματεία
είναι αναγνωρισμένα, εγγεγραμμένα στο Μητρό, εκ των οποίων τα 127 είναι στην ιστιοπλοεία, τα 29 είναι στην κοπηλασία, τα 14 είναι στο θαλάσσιο σκι, τα 23 είναι στο κανόε καγιάκ και μόλις 11 είναι σε αναμονή να ελεγχθεί ο φάκελός τους. Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή μεριμνήσαμε και προχωρήσαμε στην οικονομική ενίσχυση των αθλητικών σωματείων, μεταξύ φυσικά αυτών και των αυταθλητικών σωματείων. Διαμορφώσαμε και υλοποιούμε σειρά μέτρων για τη στήριξη του ερασιτεχνικού καθαρά αθλητισμού, τα οποία μέτρα και πρωτοβουλίες έχει χαιρετήσει η πλειονότητα των εκπροσώπων του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Θυμίζω ότι διευκολύναμε τα σωματεία την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, ερημήσαμε αστραπία, θα έλεγα, για την ένταξή τους στους επιπλέον ΚΑΔ για τα μέτρα στήριξης και κατά τη διάρκεια του πρώτου Μάρτιο 22 και του δεύτερου lockdown, Νοέμβριο του 20, επίσης οι διοικήσεις των εθνικών αθλητικών κέντρων μας προέβησαν σε γενναίες οριζόντιες διευκολύνσεις προς τα σωματεία τα ερασιτεχνικά. Θυμίζω επίσης ότι προχωρήσαμε σε φορολογικές ελαφρύνσεις προς όφελος του αθλητισμού με τους νόμους 47-14 του 20 και 46-46 του 19. Ικανοποιήσαμε επίσης ένα εύλογο και κέριο αίτημα πολλών ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων με τον νόμο 47-35, όπου είναι πλέον η δυνατή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παροχή χρηματοδοτικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς συλλόγους για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων που εδρεύουν στην περιοχή του Δήμου και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα Ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρείες. Τέταρτον, έπειτα από 12 χρόνια, προχωρήσαμε στην απευθείας επιχορήγηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων για την άμεση ενίσχυσή τους, με απόλυτη διαφάνεια και πάνω απ' όλα με αντικειμενικά κριτήρια. Ορισμός της άμεσης στήριξης της βάσης του αθλητισμού, μια πράξη αυτονόητη, έγινε πράξη από των ημερών μας. Και δώσαμε, θυμίζω, σε πρώτη φάση 13,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βεβαίως καταβλήθηκαν και οι τακτικές επιχορηγήσεις, ειδικότερα η τακτική επιχορήγηση για τις ομοσπονδίες του ναυταθλητισμού είναι η εξής. Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας έλαβε το ποσό των 710.000 ευρώ για το 2021, ενώ έχει λάβει την πρώτη δόση για το 2022 ύψους 355.000 ευρώ. Η Ελληνική Κοπηλατική Ομοσπονδία έλαβε ποσό 851.000 ευρώ για το 2021, ενώ έχει λάβει την πρώτη δόση του 2022 ύψος 425.500 ευρώ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ έλαβε το ποσό των 300.000 ευρώ για το 2021, ενώ έχει λάβει ήδη την πρώτη δόση του 2022 ύψους 150.000 ευρώ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι έλαβε το 2021 62.000 ευρώ, ενώ έχει λάβει την πρώτη δόση, έχει λάβει την πρώτη δόση για το 2022 ύψους 31.000 ευρώ. Κύριε συνάδελφε, για πρώτη φορά μεριμνήσαμε έτσι ώστε τα αριστεχνικά σωματεία να λαμβάνουν ποσοστό από τη φορολόγηση των κερδών των τυχερών παιγνίων. Και το κάνουμε με σαφή κριτήρια, με αξιοκρατία και με διαφάνεια. Όλα τα σωματεία, όλα τα ποσά που δόθηκαν είναι όλα ανιρτημένα και προσβάσιμα από τον οποιοδήποτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αθλητισμού. Όλα στο φως. Αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλα, χωρίς καμία διάκριση, τα αριστεχνικά σωματεία. Όσον αφορά την χρηματοδότηση από τη φορολόγηση των κερδών των τυχερών παιγνίων, χρηματοδοτήθηκαν τα αθλητικά σωματεία βάσει κριτηρίων, μεταξύ των οποίων φυσικά και τα αυτοαθλητικά σωματεία. Συνολικά, για το έτος 2021, όπως φαντάζομαι ήδη γνωρίζετε, το έχουμε ξαναπεί σε αυτή την αίθουσα, δώσαμε, καταβάλαμε ως κυβέρνηση 62 εκατομμύρια στον αθλητισμό, επαγγελματικό και ερασιτεχνικό. Τα αθλητικά σωματεία που έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν φυσικά, είναι ανιρτημένη η λίστα στην ιστοσελίδα μας. Πρόκειται για πρωτοφανή ποσά. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια ακόμα και κάποια στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. Οι ομοσπονδίες του ναυταθλητισμού έχουν λάβει από τη φορολόγηση των κερδών των στοιχημάτων ποσά για το 2022, όπως Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 330.000 ευρώ και 500. Ελληνική Κοπηλατική Ομοσπονδία 420.000 ευρώ. Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ 46.000 ευρώ. Και Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι 65.000 ευρώ. Αυτή είναι η κατανομή που έχει γίνει μέχρι αυτή την ώρα, τόσο από τον τακτικό προϋπολογισμό την πρώτη δόση, τόσο από την έκτακτη χρηματοδότηση που δώσαμε μέσα από τον κουμπαρά που δημιουργήσαμε από τον νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών των παιχτών των στοιχηματικών εταιριών. Θα μου πείτε, φτάνουν αυτά? Σας απαντώ εγώ πρώτος πως όχι. Υπάρχει
ανάγκη μεγαλύτερη για να στηρίξουμε τον αθλητισμό, τον αεραστεχνικό αθλητισμό και τον αυτοαθλητικό αθλητισμό. Βεβαίως σας απαντώ. Υπάρχουν ζητήματα πολλά, αλλά το είπα στην πρωτολογία μου, το επαναλαμβάνω και τώρα και ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί ξέρω πως και εσείς ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τα αθλητικά ζητήματα. Όντως, το πεδίο, το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των σωματείων στους χώρους που πρέπει να δραστηριοποιούνται, δεν μπορεί να γίνει σε κάποιο στάδιο, ούτε σε κάποιο κλειστό, αλλά σε συγκεκριμένους χώρους, στον Αιγαλό, δίπλα στη θάλασσα ή σε λιμάνια, σε μαρίνες. Όντως υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, μεμονωμένα, φέρατε κάποια παραδείγματα. Εγώ θα σας πω πως είναι και πολύ περισσότερα από αυτό που αναφέρατε. Συμφωνούμε, απόλυτα. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Υπάρχουν ζητήματα, γι' αυτό και παλεύουμε με τις δυνατότητες που έχουμε, αλλά χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να είναι εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού. Ή θα λέγαμε σε ελάχιστες περιπτώσεις εμπλέκεται του Υπουργείου Αθλητισμού. Αλλά να μπαίνουμε μπροστά, διότι μας αφορά, διότι αφορά την αθλητική οικογένεια και προσπαθούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να βρούμε λύσεις, να συμβιβάσουμε διαφωνίες και τέλος πάντων να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο το έργο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό των αυταθλητικών σωματείων και των τεσσάρων ομοσπονδιών μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ερώτηση που μου κάνατε, διότι μου δώσατε την ευκαιρία να αναδειχθεί ένα θέμα το οποίο και εμάς πολύ μας απασχολεί και κοπιάζουμε, αλλά συζητάμε για πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.